Ένα παλιό κτίριο στο οποίο στεγάζονταν ο κινηματογράφος του Κρόκου γκρεμίζεται αυτές τις ημέρες. Οι εργασίες ξεκίνησαν χθες και μάλιστα με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μέσα εμπεριείχε μεγάλα κομμάτια αμιάντου. Ο αντιδήμαρχος Τέλης Πουτακίδης μιλά στην κάμερα του Top Channel για την εξέλιξη των εργασιών, αλλά και για τι θα προκύψει μόλις το κτίριο αυτό γκρεμιστεί. Έχει ολοκληρωθεί η αποξήλωση της στέγης στο κτίριο όπου ήταν ο παλιός κινηματογράφος στον Κρόκο. Ήταν μια εργασία η οποία ξεκίνησε από χθες με όλα τα μέτρα προφύλαξης με εξειδικευμένη εταιρεία, γιατί είχαμε να κάνουμε με μια στέγη χτισμένη από αμίαντο. Το επόμενο βήμα θα είναι όλο το κτίριο στην ουσία να κατεδαφιστεί περιμετρικά πρώτα και μετά το υπόλοιπο κτίριο. Είναι ένα κτίριο το οποίο μέσα από δωρεές και είμαστε στο επόμενο βήμα και μία αγορά. Ήδη το έχει ο Δήμος, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία και θα αποδοθεί στην τοπική κοινότητα για χρήση τα μετέπειτα χρόνια.